και πιο δραματική γίνεται η κατάσταση στη Γάζα με την περιοχή να εκπέμπει σήμα κινδύνου και την ανθρωπιστική κρίση να γιγαντώνεται. Σήμερα ο εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία δήλωνε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξία και ένα στα έξι παιδιά κάτω των δύο ετών πάσχουν από οξύ σειτισμό στη Βόρεια Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζεται πλέον από όλου η ανάγκη να υπάρξει μια διαρκή κατάβαση του πυρό και παροχή ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό τη Γάζα. Και αυτό το προηγούμενο διάστημα παραδόσει βοήθεια είτε διαμέσου Αιγύπτου είτε διαέρο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικέ, οι Αμερικανοί και ο ίδιο ο πρόεδρο Τζο Μπάιτερ εξετάζουν πλέον τη θαλάσσια οδό, όπω αποκαλύπτει και τον Πολίτικο. Η κυβέρνηση Μπάιτερ εξετάζει τρόπου για παροχή ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα δια θαλάσση. Τιτλοφορείται το θέμα του Πολίτικου, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω τη περιορισμένη δυνατότητα για παροχή ανθρωπιστική βοήθεια διαέρο Λέω πλέον ο Τζο Μπάιτεν βάζει στο τραπέζι τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου. Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι χθε κορυφαία εξωματούχοι των ΗΠΑ συζήτησαν την προσπάθεια για δημιουργία ενό διαδρόμου μέσω θαλάσση για την αύξηση τη διανομή. Είμαστε σε συζητήσει με αρκετού εταίρου σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία και ενώ βρίσκεται ακόμη στη φάση ανάπτυξη, είμαστε αισιόδοξοι για τι δυνατότητέ τη να συμπληρώσει τι αεροπορικέ και χερσέ προσπάθειέ μα. Είναι ένα θέμα που διερευνούμε με εμπορικού εταίρου καθώ και με άλλου εταίρου στην περιοχή. Και κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο η Κυπριακή Δημοκρατία, με το δημοσίευμα να αναφέρεται σε αυτή και τι προσπάθειε που καταβάλει ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Τι τελευταίε ημέρε, παράλληλα με τι διαπραγματεύσει που διεξάγονται στο Κάιρο για επίτευξη συμφωνία κατάπαυση του πυρό, έχουν εντατικοποιηθεί και οι διαβουλεύσει τη Κυπριακή Δημοκρατία με Αμερικανού αξιωματούχου και Ευρωπαίου εταίρου από την Κομισιόν, αλλά και με του αρμόδιου θεσμού των Ηνωμένων Εθνών για εφαρμογή του ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Κύπρο προ τη Γάζα. Τονίζοντα ότι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να επιληθεί είναι αυτό τη ασφάλεια και είναι γι' αυτό που απαιτείται και κατάπαυση πυρό για απευθεία μεταφορά στη Γάζα τη βοήθεια. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα, δήλωσε η Διαπηγή σχετικά με τεχνική φύσο ζητήματα, σημειώνοντα παράλληλα ότι η πρωτοβουλία τη Κύπρου αφορά και την επόμενη μέρα στη Γάζα. Και όσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιέσει για εκχειρία, μεταξύ άλλων και προ το Ισραήλ, τόσο πιο κοντά θα είναι και η υλοποίηση του διαδρόμου. Εξάλλου, μόνο τυχαία, δεν ήταν και η χθεσινή αναφορά τη Πρόεδρο τη Κομισιόν, που στήριζε την πρωτοβουλία τη Κύπρου και τονίζει ότι πρέπει να αναλυθούν πρόσθετε δράσει. Περιοδία συμπερίκληση στην πόλη τη Αμοχώστου.